φορές την ίδια ημέρα στέφθηκε πρωταθλήτρια Αιγαίου Ηρακλείου κατακτώντας τους τίτλους ανδρών και γυναικών της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου, και ενώ το σωματείο έχει κατακτήσει, υπενθυμίζουμε, και τα πρωταθλήματα εφήβων, νεανίδων και κορασίδων. Στο πρωτάθλημα ανδρών, η ομάδα του Ηρακλείου κέρδισε την αντίστοιχη του Σούφου Πουχανίων και στον τρίτο τελικό με σετ 3-0. Πετύχαμε τον πρώτο στόχο μας, που ήταν να βγούμε πρωταθλητές Κρήτης. Η πορεία ήταν αρκετά καλή, αλλά μπορούμε ακόμα περισσότερα πράγματα να κάνουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε και το μεγαλύτερο στόχο, που είναι στα Μπαράς η άνοδος στην Αλφαδία. Θέλω να ευχαριστήσω τους αθλητές μου, τη διοίκηση, αλλά και τον φίλαθλο κόσμο για τη συμπαράσταση τόσο καιρό. Πιστεύω στα Μπαράς να μας υποστηρίξουν, γιατί ενδέχεται να γίνουν εδώ στο Ηράκλειο. Το σημερινό παιχνίδι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και οι δύο πλευρές πιστεύω παίξανε πάρα πολύ ανταγωνιστικά και με πολύ θάρρος και δύναμη. Προερχόμαστε από μια ήττα στα Χανιά μέσα, αλλά δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα και γυρίσαμε το παιχνίδι και καταφέραμε να πάρουμε το κύπελο. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το σημερινό μάτς ήταν, μπορώ να πω, και εύκολο και δύσκολο. Υπήρχαν σημεία τα οποία ήταν δύσκολα. Εμείς καταφέραμε με την πίεση στο σέρβις και με μια καλή υποδοχή να το καθαρίσουμε γρήγορα, ώστε να βγούμε οι πρωταθλητές της Κρήτης φέτος. Στο πρωτάθλημα γυναικών, η ΓΕΗ κέρδισε την ομάδα των νεανίδων του ΟΠΕΡ σε δύο διαδοχικούς τελικούς το Σαββατοκύριακο με σετ 3-2. Οι ομάδες της ΓΕΗ θα συμμετάσχουν στα Μπαράζ Ανόδου για την Α2 εθνική κατηγορία γυναικών και ανδρών, τα οποία θα διεξαχθούν 1 με 5 Μαΐου. Μια Κυριακή που καταφέραμε να κηρυχθούμε πρωταθλητές τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες. Και αν και στους άντρες είναι η συνήθειά μας τα τελευταία 3 χρόνια, στις γυναίκες είναι η πρώτη φορά που το καταφέρνουμε. Μια τεράστια επιτυχία και τα δύο πρωταθλήματα. Σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται σε αυτό το σωματείο, για να έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε διαδοχικά το αντρικό, το γυναικείο, τις νεάνιδες, τις κορασίδες, τους εφήβους, δεύτερη στο παιδικό, προηγούμαστε στις παγκορασίδες, στους παμπέδες. Είναι μια... αποτέλεσμα, ένα μεγάλο αποτέλεσμα μιας δουλειάς συστηματικής που γίνεται στην ομάδα και αποδίδει καρπούς. Δεν ήταν πρωταρχικό στόχος της ομάδας η πρωτιά, αλλά όσο περνούσαν οι μέρες και ο καιρός, τόσο οι προσδοκίες ανέβαιναν, γιατί βλέπαμε πόσο καλύτερες γινόμασταν στην προπόνηση και πόσο καλύτερη αυτή η ομάδα και πόσο το ήθελε να πάρει την πρωτιά.